Είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Ανδρέας Καραβίδας. Κύριε Καραβίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πόγιο. Για πείτε μου τι έγινε σήμερα στο Ζωγράφου. Κοιτάξτε, δείτε, ήταν μια συνέχεια του έργου που έχουμε δει στις 21 του Νοέμβρη. Τότε προσπαθήσανε ουσιαστικά με τον δικαστικό επιμελητή να πετάξουν έξω από το σπίτι την κυρία Κολοβού. Μιλάμε για τη συνάδελφο, την κυρία Κολοβού. Για τη χαμηλοσυνταξιούχο, ναι, τη δημοσιογράφο, τη συνάδελφό σας, την κυρία Κολοβού. Σήμερα προσπαθήσανε με έναν άλλο τρόπο. Προσπαθούν δηλαδή με έναν άλλο τρόπο, τον τρόπο δηλαδή του να... Σήμερα της κόψανε της βγάλανε το ρολόι της ΕΙΔΑΠ. Γιατί λένε... Από ό,τι μάθαμε από την ΕΙΔΑ που επικοινωνήσαμε κατευθείαν μαζί της, με τον τομέα τέλος πάντων ο οποίος ήταν υπεύθυνος, ότι είναι θέμα ασφαλείας, λέει αυτό το πράγμα, για λόγους ασφαλείας. Ο λόγος ασφαλείας που υπήρχε ήταν ότι θα χρησιμοποιούταν το νερό και ουσιαστικά ποιος θα πλήρωνε το λογαριασμό, να το πούμε έτσι. Εδώ να σας πω, κύριε Μπογιόπουλε, το εξής, ότι αν θυμόσαστε καλά, αμέσως την επόμενη μέρα από την αποτροπή της έξωσης στην κυρία Κολοβούδη το Νοέμβριο, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είχε καταθέσει μια επερώτηση στη Βουλή να ρωτήσει ποια είναι αυτή η εταιρεία, η Lotus ΙΚΕ, η οποία τα στοιχεία της ουσιαστικά ψάχναμε. Για να βρούμε, να δούμε τι είναι αυτή, τι φάντ είναι αυτό, τι κοράκι είναι αυτό. Σήμερα παίρνοντας με τον αριθμό Μητρώου της κυρίας Κολοβού να δούμε τι γίνεται, υπάρχει η εταιρεία η συγκεκριμένη, που σημαίνει ότι τα στοιχεία υπάρχουν για να μπορείς να παίρνεις το όνομά σου το λογαριασμό. Είχε από τις 21 του μήνα πάρει στο όνομά της το μετρητή της κυρίας Κολοβού. Και ως τέτοιον, σαν ιδιοκτήτης πια δηλαδή, σαν ιδιοκτήτης πια, αυτό το πράγμα το οποίο έγινε ήταν ότι ζήτησε να κοπεί ουσιαστικά και η υδροδότηση. Δηλαδή πήγαν τα κοράκια στην ΕΙΔΑΠ και μετέφεραν στο όνομά τους την ονομασία του λογαριασμού του νερού και η ΕΙΔΑΠ τώρα, πώς το λένε, αναγνωρίζει ως ιδιοκτήτες τα κοράκια. Ναι. Ακριβώς. Γιατί φανταστείτε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όταν πήραμε τηλέφωνο και δώσαμε τον αριθμό μητρώου ουσιαστικά, αριθμό μητρητή, συγγνώμη, της κυρίας Κολοβού, και μας είπε και είπαμε το όνομα Ιωάννα Κολοβού, μας απάντησε δεν ανήκει στην κυρία Κολοβού, ανήκει στη Lotus ΙΚΕ. Μάλιστα. Αυτό που δείχνει αυτό το πράγμα, κύριε Μπογιόπουλε, είναι το εξής, ότι είναι ένας άλλος τρόπος, να το πούμε έτσι. Και να σας πω και κάτι, κύριε Μπογιόπουλε. Φαίνεται ότι είναι και μια συνέχεια, δείχνει και λόγω των ημερών κιόλας, θέλω να το πω αυτό, ότι φαίνεται ότι αυτό το κράτος έχει μια συνέχεια. Έχει μια συνέχεια σε πάρα πολλά πράγματα. Από τη μία, αυτό που ζήσαμε στα Τέμπη, παραδείγματος χάρη, είναι... αυτό που λέμε, που δεν διασφαλίζεται με τίποτα η ασφάλειά μας, και από την άλλη φαίνεται ότι οι διάφορες εταιρείες στο όνομα της ασφάλειάς τους, για να προστατεύσουν τα κέρδη τους ουσιαστικά, μπορούν και αφήνουν αυτή τη στιγμή, και είχαν αφήσει για πολλές ώρες σήμερα την Ιωάννα, η οποία είναι και χαμηλοσυνταξιούχος και με πολλά προβλήματα υγείας, είναι καρκινοπαθής, αλλά υπάρχει και το παιδί της το οποίο είναι αμαία, και αφήσανε λοιπόν αυτή την οικογένεια σήμερα γύρω στις 7 ώρες με 8 χωρίς νερό. Το επανασύνδεσαν... Το επανασύνδεσαν, κύριε Μπογιόπουλε, μετά από παρέμβαση που έκανε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κατσότης, ο οποίος μίλησε απευθείας με τον κύριο Σκρέκα. Πέρα να πούμε ότι, τι να σας πω, ότι έπεσε από τα σύννεφα. Έπεσε από τα σύννεφα, δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κρέκας δεν το ξέρε. Δεν το ξέρε, όχι. Δήλωσε άγνοια για το περιστατικό αυτό. Και γύρω στις 5.30 ώρα, και να σας πω και κάτι, είχαν εξαγγείλει οι φορείς της περιοχής εδώ πέρα κινητοποίηση έξω από το σπίτι της κυρίας Κολοβού, πάλι στην Αβίδου 146, γιατί εμείς, κύριε Μπογιόπουλε, όταν λέμε ότι Αβίδου 146 είναι το σπίτι μας,
Το έχουμε κάνει πράξη αυτό και αυτή τη φορά είναι η δεύτερη φορά που αποτρέπουμε και αποτρέπουν οι φορείς, αποτρέπει ο λαός ο ίδιος. Γιατί είναι αυτό που λέμε κιόλας ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό και το δείχνουμε στην πράξη αυτό το πράγμα για να αναθαρρύσει και ο κόσμος και να καταλάβει ότι πλέον από εδώ και πέρα ότι οτιδήποτε μπορούμε να κατακτήσουμε και ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε μπορούμε να τα κάνουμε δικά μας αυτά τα πράγματα τα οποία παράγουμε και αυτά τα γενικά τις ανάγκες μας να τις βγάζουμε στο προσκήνιο μπροστά, να τις παλεύουμε, να τα διεκδικούμε και να τα παίρνουμε γιατί είναι δικά μας, τα έχουμε φτιάξει εμείς όλα. Πείτε μου κάτι δηλαδή για να συνοψίσουμε τώρα. Πριν από το Νοέμβρη ήταν τότε που στείλαν τα ΜΑΤ εκεί. Στείλαν ΜΑΤ, στείλαν αστυνομία, ήταν ξημέρωμα. Ήταν η ΟΠΚΕ. Γιατί έχει πολλές. Είναι οι διαβαθμίσεις αυτές των σωμάτων ασφαλείας. Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Ήταν τότε που σπάσαν την πόρτα, ξημέρωμα, μπήκανε μέσα και τότε το κράτος δηλαδή εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη μορφή, σε ό,τι αφορά το πιάτσικο του σπιτιού της συγκεκριμένης γυναίκας. Σήμερα το κράτος εμφανίστηκε εκεί με τη μορφή της ΕΙΔΑΠ. Το κράτος εκεί πέρα σήμερα εμφανίστηκε ότι η ΕΙΔΑΠ ουσιαστικά προστατεύει, να το πούμε έτσι, ένα μεγάλο φάντο, να το πούμε έτσι αυτή τη στιγμή, την Lotus Ike. Αυτό φάνηκε σήμερα. Μάλιστα. Είναι αυτό που περιγράφατε και νωρίτερα όσο ήμουν στη γραμμή και σας περίμενα, ότι πόσο γρήγορα βγαίνουν οι αποφάσεις από τον Άριο Πάγο όταν πρόκειται να είναι εις βάρος, μάλλον προς όφελος των μεγάλων επενδυτών, να το πούμε, γιατί ζούμε και στην Ελλάδα, ας το πούμε έτσι, η οποία είναι η χώρα των επενδυτών, έτσι όπως προσπαθούν να μας πούνε. Και από την άλλη έχουμε ένα λαό ο οποίος πραγματικά δείχνει απροστάτευτος αυτή τη στιγμή. Αλλά σας ξαναλέω και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε, γιατί σήμερα εμείς το απόγευμα, ενώ είχε επανασυνδεθεί το νερό στην κυρία Κολοβού, πραγματικά εκεί πέρα είχαμε γιορτή. Γιατί είχαμε γιορτή? Γιατί ουσιαστικά ήταν η δεύτερη φορά που αποτράπηκε από το λαό των ίδιων να γίνει αυτό που λέμε η αδικία. Ενώ να σας πω και κάτι, κύριε Μπογιόπουλο, ότι η κυρία Κολοβού είναι σε συνεννόηση. Ήταν σε συνεννόηση με την εταιρεία τη συγκεκριμένη για να προσπαθήσει να ξαναπάρει το σπίτι δικό της. Και έχουν κάνει συνεννόηση να πάρει, δηλαδή έχει μαζέψει ένα κομμάτι των χρημάτων και χωρίς προειδοποίηση της έκαναν αυτή την ιστορία. Άρα το κράτος βρίσκεται παντού και ποτέ προς την προστασία μας. Πάντοτε υπό την προστασία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή των μεγάλων, να το πούμε. Δεν ξέρω γιατί πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι μιλάμε με απαρχαιωμένους όρους. Πάντως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαίνεται ο λαός βρίσκεται στην επίθεση αυτή τη στιγμή και καλά κάνει και ξεχύνεται στους δρόμους και τον καλούμε και την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 η ώρα στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο να απαιτήσουμε ουσιαστικά κέρδη μας, τα κέρδη τους να βρίσκονται, βρίσκονται ουσιαστικά οι ανάγκες μας ουσιαστικά να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και να βρίσκονται πάνω από τα κέρδη που αυτοί βγάζουν αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος εκεί στου ζωγράφου και η παράταξη, η δική σας η λαϊκή συσπήρωση, αλλά συνολικά ο κόσμος, ένα από τα σπίτια που έχει είναι αυτό στην οδό Αβίδου, έτσι. Θα είστε εκεί. Σας ξαναλέω ότι η Αβίδου 146 είναι το σπίτι μας και ήταν μόνο η αρχή, γιατί αυτό που φάνηκε, κύριε Μπογιόπουλε, ήταν ότι από εκεί και πέρα αποτραπήκανε πάρα πολλοί πληστηριασμοί, αποτραπήκανε και άλλες εξώσεις σε άλλες περιοχές και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό δείχνει, ουσιαστικά ξαναλέω το δρόμο, δείχνει ότι ο πραγματικός σωτήρας του λαού είναι ο ίδιος ο λαός. Κύριε Καραβίδα, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ, κύριε Μπογιόπουλο. Να είστε καλά.